Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Αντιπρόεδρε, πώς είστε? Είμαι καλά. Η ώρα της εκπομπής σας συμπίπτει με την επιστροφή μου από τη Βουλή στο σπίτι. Σας ακούω σχεδόν κάθε μέρα. Το ντουέτο σας έχει δέσει και μου αρέσει το ότι πιάνετε τόσο από ό,τι έχετε σχεδιάσει και θέματα της επικαιρότητας της άμεσης. Παραδείγματος χάρη, σήμερα μου άρεσε πολύ που κάνατε μία σύντομη παρουσίαση της μεγάλης αστικής ανάπλασης Αθήνας. Ενδεχομένως ο τέος συνάδελφός μου εν τη αυτοδιοίκηση, ο κ. Καραμέρος, τέος ό,τι με αφορά, εκείνος είναι ακόμα ενεργός. Είδατε ότι πήγε στην ουσία στις ερωτήσεις του. Ακριβώς. Πιθανώς να θυμάται, αυτό είναι ένα σχέδιο που ξεκίνησε το 2008, ολοκληρώθηκε το 2010, παρεδόθηκε στον διάδοχο. Αθήνας τα ξέρει καλύτερα από τον καθένα, κ. Ρακλαμάνης. Έτοιμο. Προφανώς ο κύριος Καμίνης λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας επί 9 χρόνια το έχει αφήσει στο σιρτάρι. Και θέλω να πω ένα ευχαριστώ. Πω πω, να πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Καμίνη. Είχε κλαμάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι μαχαιριά. Τι να σας πω, εδώ, στα πλευρά. Εδώ, όχι στην καρδιά. Κράτσε έτσι ήταν. Τα γεγονότα δεν μήπως είναι λίγο ακριβό. Πόσο κάνει αυτό? Στο Facebook μου θα δείτε, ήταν η μπροσούρα στο προεκλογικό μου φυλάδιο. Και ευχαριστώ τον κύριο Μπακογιάννη που ένα όραμα. Είναι έργο Κακλαμάνη. Ιδέα Κακλαμάνη. Όραμα Κακλαμάνη. Σου λέει είναι όραμα Κακλαμάνη. Εν υπνώση Καμίνη. Σε περίοδο Καμίνη και επιστροφή Μπακογιάννη. Πολλών ανθρώπων. Πολλών ανθρώπων και συνεργατών. Τώρα να σα πω. Να μην επιμείνω στο κόστο. Να μην επιμείνω πόσο κοστίζει. Έω προεγωνισμό τι έχει. Θα σας πω, θα σας απαντήσω όχι αριθμητικά, γιατί άλλα ήταν τα αριθμητικά δεδομένα του 8 και άλλα σίγουρα, φορά. Σίγουρα, αλλά σίγουρα. Πολλές από τις δράσεις αυτές μπορούν να χρηματοδοτηθούν είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μακάρι, είτε από προγράμματα του ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Και μάλιστα σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη την πεζοδρόμηση της Οδού Αθηνάς, θα εχρηματοδοτείται από το τότε υπεχοδέ, έτσι λέγεται, με υπουργό τον κύριο Σουφλιά, με τον οποίο είχαμε έρθει και σε συμφωνία. Και είχε φτιαχτεί το πρόγραμμα εκείνο. Το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Δηλαδή. Με την ΕΑΧΑ, αν θυμάστε, που κατεργήθηκε βέβαια. Γιατί είναι μέσα στο ιστορικό τρίγωνο. Και πριν με πάτε στις ερωτήσεις. Ξέρετε κάτι. Κύριε Γλαμάνη, να σας πω με πολύ αγάπη, γιατί ξέρετε και ότι. Τις πιο ωραίες ερωτήσεις τις βάζει και τα πάντα μόνος του. Χρόνια μαζί, σας εκτιμάμε και έχουμε μια άλλη σχέση και φαίνεται και στους τηλεθεατές. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι ο Γιώργος αισθάνεται ότι μπορεί και επικοινωνεί το θέμα με έναν παράγοντα του τόπου που γνωρίζει το θέμα. Γιατί πριν αισθάνθηκε άβολα. Όχι. Σου λέει μήπως νομίζω ότι εγώ επιτίθεμαι σε μια καλή πρόταση. Τώρα που φαίνεται ότι δείχνετε κατανόηση και καταλαβαίνετε γιατί ο Γιώργος μπαίνει στην ουσία των ερωτημάτων, είδα και μια γαλήνη στο πρόσωπό σου. Σαν αυτοδιοικητικός ξέρει πολύ καλά, ωραία είναι οι ιδέες, αλλά αν δεν υπάρχει κινητήριος δύναμη, οι ιδέες μένουν ιδέες. Εντάξει, μακάρι να γίνονται έργα, να κυκλοφορεί το χρήμα και να φτιάχνει τη ζωή μας. Θέλω μόνο πριν πάμε στις ερωτήσεις σας, έχω δώσει μια υπόσχεση, γιατί έγινα δέκτης όλη την προηγούμενη εβδομάδα από τους ιδιοκτήτες των κάμπινγκ, ότι για τα κάμπινγκ δεν έχει υποθεί λέξη στο πότε ανοίγουν. Δηλαδή, σωστό ενώ αυτό. Ανοίγουν 1η Ιουνίου τα ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ που κατά την άποψή μου σας μιλάω ως γιατρός τώρα, είναι πολύ πιο ασφαλή, γιατί ασφαλή. Είναι σε υπαίθριο χώρο, δεν υπάρχει το πρόβλημα του air condition, δεν έχει υποθεί λέξη πρωινό. Και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση το πότε πρέπει να αρχίσουν να τα προετοιμάζουν, διότι πρέπει να τα προετοιμάσουν. Μάλιστα. Και αυτά. Κάνετε λοιπόν ένα ρεπορτάζ με τους αρμόδιους υπουργούς, μήπως και αύριο τους δώσετε απάντηση εσείς στην εκπομπή σας. Πάρα πολύ ωραία για τα κάμπινγκ. Μια ομάδα μόνος του, έτσι. Δεν το συζητώ. Ο κ. Κακλαμάνης έχει και την εμπειρία και το εύρος των γνώσεων. Αντιπρόεδρε, να σας βάλω να σας παρακαλώ σε μια δημοσκόπηση που έχουν βάλει στις τηλεθεατές ως παρέα που είμαστε τηλεοπτικοί. Να δούμε και πώς πάει, γιατί την ξεκινήσαμε τρεις, αλλά με τα ρεπορτάζ και τα θέματα. Πώς πάει. Φέτος λέμε θα κάνω διακοπές και θέλουμε να τριαφθούμε την αντίδραση των τηλεθεατών. Είναι η πρώτη σκέψη είναι στο χωριό που μέχρι στιγμής είναι στο 32%. Η δεύτερη είναι στο τουριστικό θέατρο, όποιο μπορεί να είναι αυτό, που είναι στο 21%. Και σταθερά εκεί στο 51, κατέβηκε στο 47, είναι στο μπαλκόνι μου. Δηλαδή στην ταράτσα, στο σπίτι, στην αυλή μου, στο δωμάτιο. Είναι για το υγειονομικό σκέλος, άραγε, γιατί 50% δεν πάω πουθενά. Είναι ο φόβος επόμενης μέρας για το οικονομικό. Δεν θα έχουμε χρήματα. Είμαστε στους δεκάδες, χιλιάδες απολυμμένους των τελευταίων μηνών. Ή ο φόβος επόμενης μέρας, άρα κρατάω τα χρήματά μου. Να το εξειδικεύσω. Όταν βλέπουν οι εργαζόμενοι, ο κόσμος που έχει έναν άνθρωπο που εργάζεται, δεν έχει όλη η οικογένεια, κάθε οικογένεια 3-4 να δουλεύουν μέσα, ότι μετά την αναστολή εργασίας μέσα σε 45 μέρες μπορεί να απολυθεί. Μήπως δημιουργείται με ΑΙ ένα κλίμα, κύριε Κακλαμάνη, μεγάλης ανασφάλειας στην κοινωνία?
Θα ήταν ευχής έργο να ήταν μόνο ο φόβος για τον κορονοϊό. Γιατί αν ήταν ο φόβος για τον κορονοϊό, θα ήμασταν και πολύ πιο ήσυχοι και πολύ πιο αισιόδοξοι ότι δεν θα είχαμε παλινόστηση, εντός εισαγωγικών η λέξη, της επιδημίας του ιού. Νομίζω ότι κατά κύριο λόγο έχετε δίκιο. Είναι η ανασφάλεια, δεν θα έλεγα φόβος. Τι λεφτά θα έχουμε στην τσέπη μας. Το 32% στο χωριό είναι αυτονόητο. Είναι το πατρικό σπίτι. Και αυτό οικονομικό είναι. Της γιαγιάς ή του μπαμπά ή της μαμάς. Το θεωρώ αυτονόητο. Και βεβαίως και ένα 20% πόσο είπατε, της 100, που μιλάει ότι θα πάει κάπου. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει, ελπίζω ότι θα το ακούσω, γενναία κίνητρα για τον εσωτερικό τουρισμό, διότι και οι ξενοδόχοι το έχουν ανάγκη φέτος, κύριε Καραμέρο, και είχε χαριτά τον εσωτερικό τουρισμό. Ας μην κρυβόμαστε, ό,τι μέτρα και αν ληφθούν και όσο και αν ανοίξουν οι πύλες από 1η Ιουλίου για να έρθουν ξένοι, δεν θα έχει καμία σχέση τα 33 εκατομμύρια πέρσι με αυτό που θα δούμε φέτος. Άρα είναι μια ευκαιρία να κατεβάσουν τις τιμές ό,τι αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, γιατί είναι γνωστό ότι άλλη ήταν η τιμή για τον Εγγλέζο και Γερμανό και άλλη ήταν για τον Έλληνα. Ή κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Λοιπόν, Αντιπρόεδρε, σας περιμένουμε να περάσουν οι μέρες εδώ κοντά μας στην παρέα μας. Ανάμεσά μας θα σας βάλουμε. Ναι, νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα δύο είστε, εντάξει. Άντε, με το καλό. Θα κρατήσουμε αποστάσεις. Και ευχαριστούμε που φτιάξατε λίγο την ατζέντα με τον τρόπο σας σήμερα. Και από σήμερα σας λέω και κάτι άλλο. Ναι. Το έχω πει στον Υπουργό Υγείας, έχω ενημερώσει τον Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσει και από ό,τι μου είπε ο Κικίλιας έχει ξεκινήσει την προαγορά του νέου αντιγρυπτικού εμβολίου. Α, μάλιστα. Διότι πέρσι ξοδεύτηκαν περίπου... Μας δίνετε και την πληροφορία, την είδηση. 3,5 εκατομμύρια εμβόλια. Φέτος που υπάρχει ο κίνδυνος να συμπέσουμε με ένα νέο κύμα του κορονοϊού, εκτιμώ ότι οι δόσεις πρέπει να ξεπεράσουν τα 5 εκατομμύρια. Προτρέπω τους Έλληνες να εμβολιαστούν. Και μετά τη μάχη της μάσκας θα έχουμε τη μάχη του νέου αντιγρυπτικού εμβολίου. Ευχαριστώ το πάρα λέω, πολύ. Λοιπόν, από τώρα για να είμαστε έτοιμοι το Σεπτέμβριο. Να είστε καλά, τα σέβη μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.